Διπλό χτύπημα ετοιμάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιστροφής της φορολέλαπας που πλήττει μισθούς και συντάξεις. Υπάρχουν διαρροές που αναφέρονται σε μικρές αυξήσεις, οι οποίες αφορούν όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει και μείωση του φόρου εισοδήματος, που θα φέρει ανάσα έως και 400 ευρώ τον χρόνο. Οι διαρροές από το Οικονομικό Επιτελείο περιγράφουν ένα μεγάλο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί από το υπερπλεώνασμα του 2019. Το σχέδιο έχει δύο σκέλη. Το πρώτο περιλαμβάνει μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Με βάση το σενάριο που διαρρέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει μείωση των συντελεστών της εισφοράς για τα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Εάν συμβεί αυτό, τότε μισθοί και συντάξεις εμέσως θα αυξηθούν, καθώς η μηνιαία παρακράτηση θα μειωθεί. Το δεύτερο σκέλος προβλέπει μείωση του φορολογικού συντελεστή στην κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων. Η διαρροή λέει ότι ο συντελεστής θα μειωθεί από το 22% που είναι σήμερα στο 20% για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αν συμβεί αυτό, τότε θα υπάρξει φόρο ελάφρυνση έως και 400 ευρώ για τους φορολογούμενους.